Κυρία Κεραμέως, ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρήκατε λίγο εγώ χρόνο. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Είναι και μία μέρα, θα έλεγα, η οποία έχει πολύ ενδιαφέρον. Οι εξαγγελίες που κάνατε χθες, γιατί εκτός ότι σας βλέπω εγώ, θα το πω με όλο το θάρρος που σας ξέρω και πολλά χρόνια, σας ρωτούν πότε θα ανοίξουν τα σχολεία, θα σας ρωτήσουμε κι εμείς και ως συνήθως θα μας πείτε ό,τι μας πούνε οι ειδικοί. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, θα προσπαθήσουμε να πάρουμε απαντήσεις, αλλά παρουσιάσατε ένα ολόκληρο νομοσχέδιο για μεγάλες αλλαγές στην παιδεία και αυτό θα το συζητήσουμε και αυτό. Κύριε Χατσαπόπουλε, ξέρετε, η χώρα έχει συνέχεια. Το κράτος έχει συνέχεια. Μας έχει τύχει μια μεγάλη δυσκολία, όχι μόνο σε εμάς, σε όλο τον πλανήτη. Έχουμε όμως ένα χρέος απέναντι στην κοινωνία και απέναντι στους πολίτες. Και το χρέος αυτό είναι η επόμενη μέρα να μας βρει καθόλου έτοιμους και σε ό,τι αφορά το σχολείο και το πανεπιστήμιο. Αν δεν κάνουμε τώρα τις αλλαγές, αν δεν προχωρήσουμε τώρα τη διαβούλευση για τις αλλαγές, τότε δεν θα είμαστε επαρκώς έτοιμοι για την επόμενη σχολική χρονιά. Γι' αυτό λοιπόν, παράλληλα πω... με τη διαχείριση της μεγάλης κρίσης, θεωρήσαμε καθήκον μας να προχωρήσουμε σε διαβούλευση, το τονίζω, καταθέσαμε σε διαβούλευση, όχι στη Βουλή, προκειμένου να ακούσουμε τις απόψεις όλων των φορέων αναφορικά με σημαντικά ζητήματα που άπτονται και του σχολείου και του πανεπιστημίου. Δεν αποφύγατε, θα μου επιτρέψετε να σας πω, δεν αποφύγατε τον πειρασμό που έχει ο κάθε Υπουργός Παιδείας να κάνει και αυτό στη δική του μεταρρύθμιση. Και η αλήθεια είναι ότι στα σχολεία κάτι, και στα γυμνάσια, από... με τόσες αλλαγές. Μία διαφορά. Είχαμε πει προεκλογικά ότι η πρώτη προτεραιότητά μας δεν είναι οι πανελλαδικές. Και αυτό ακριβώς πράττουμε. Οι αλλαγές που παρουσιάσαμε χτες είναι από κάτω προς τα πάνω. Παρουσιάσαμε σημαντικές αλλαγές στα νηπιαγωγεία. Για παράδειγμα. Θα τα πούμε ένα-ένα. Να ξεκινήσουμε πότε θα γίνουν οι πανελλαδικές. Πότε θα γίνουν οι πανελλαδικές, από αυτό να ξεκινήσουμε. Κοιτάξτε, έχουμε πει εξ αρχής και αυτό παραμένει, αυτή παραμένει η επιδίωξή μας να πραγματοποιηθούν οι πανελλαδικές, να ξεκινήσουν εντός του μηνός Ιουνίου και να ολοκληρωθούν μέχρι τα μέσα Ιουλίου. Αυτός είναι ο στόχος μας. Αυτόν συζητάμε με τους ειδικούς. Αναμένουμε τις ημερομηνία, θα μας πείτε. Ημερομηνία, μια ενδεικτική ημερομηνία. 20 Ιουνίου. Σήμερα. Το καλύτερο σενάριο που έχετε. Το καλύτερο σενάριο. Εντός Ιουνίου. Η έναρξη εντός Ιουνίου. Περιμένουμε να συζητήσουμε με τους ειδικούς τελευταίες λεπτομέρειες. Αλλά το σχέδιό μας είναι ακριβώς αυτό και να έχουμε ολοκληρώσει μέχρι τα μέσα Ιουλίου. Κανονικά, για πότε να μας το λέτε μισό λεπτά, για να λέτε τώρα Ιούνιο και να έχετε ολοκληρώσει μέχρι μέσα Ιουλίου, μέσα Ιουλίου θα πρέπει αρχές Ιουνίου λογικά. Γιατί αν κατάλαβα καλά, θα έρχονται και τα παιδιά ανακατεύθυνση. Δεν θα δίνουν όλοι μαζί και, απόσταση. Και με απόσταση και πρωί απόγευμα. Κοιτάξτε. Αναμένουμε τους οδικούς και σε αυτό. Εμείς έχουμε ετοιμαστεί για όλα τα σενάρια. Και για κανονικές πανελλαδικές και για πανελλαδικές, τις οποίες θα έχει μικρότερο συγχρονισμό μέσα στην τάξη. Έχουμε προετοιμαστεί δηλαδή για όλα τα σενάρια και αναμένουμε τους οδικούς να μας πούν. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας. Έχουμε τώρα 23 Απριλίου. Έχουμε σχεδόν δύο μήνες μέχρι τον Ιούνιο. Καταλαβαίνετε εδώ πέρα τα δεδομένα αλλάζουν κάθε μέρα. Βλέπετε τι αλλαγή έχει. Είμαστε ήδη στα 5 μόλις κρούσματα, 7 κρούσματα. Αν δεν κάνω λάθος. Οι εξελίξεις λοιπόν, καλά, εσείς τις ημερομηνίες τις ξέρετε τώρα με βάση το χρονοδιάγραμμα αυτό, απλώς δεν θέλετε να πείτε. Δεν θέλετε κοιτάξτε, να το αποκαλύψετε. Όταν αυτό θα είμαστε, κύριε Χατσαπόπουλε, θα σας πω το εξής. Όταν οριστικοποιηθούν οι λεπτομέρειες, το πρώτο πρόβλημα που θα κάνουμε είναι θα κάνουμε μια επίσημη ανακοίνωση, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ηρεμήσουμε και τους υποψηφίους, οι οποίοι καταλαβαίνουν πλήρως ότι έχουν πολύ μεγάλη αγωνία. Πώς θα γράφουν τώρα. Δεν έχω, κύριε Χατσαπόπουλε, οριστική ημερομηνία αυτή τη στιγμή. Και δεν έχω, γιατί δεν έχουν γίνει τελικές συζητήσεις με τους ειδικούς και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Τα παιδιά πώς θα γράφουν, θα κάθονται σε απόσταση, πώς θα κάθονται. Ανά δύο θρανία, ανά τρία. Έχουμε κάνει και σενάρια για μικρότερο συγχρονισμό ανατάξη, δηλαδή λιγότερους υποψηφίους ανατάξη. Μπορεί και αυτό να υλοποιηθεί, εάν αυτό μας υπαγορεύσουν οι ειδικοί. Το ακραίο σενάριο ποιο είναι? Δηλαδή θα κάθονται ανά τρία θρανία? Το ακραίο σας λέω. Κοιτάξτε, υπάρχουν σενάρια που προβλέπουν έναν πολύ μικρότερο συγχρονισμό μέσα στην τάξη. Υπάρχουν σενάρια. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα μας πούνε. Αίθουσες έχουμε, επιτηρητές έχουμε. Συνεπώς, δηλαδή από τα 20 παιδιά, 25 να παιδιά, είναι να είναι, ξέρω εγώ, 10. Καλά, ούτως ή άλλως έχετε υπόψη σας ότι στις πανελλαδικές κανονικά είναι ένα θρανίο παραθρανίο. Ναι, σωστά, ούτως ή άλλως. Κανονικά είναι έτσι, ήδη. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει και σενάριο με μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ των μαθητών. Κυρία Κεραμέως, με τις άλλες εξετάσεις, γιατί μένουμε συνέχεια στην τρίτη λυκείου. Αλλά υπάρχουν και γονείς που αγχώνουν και μαθητές με τις υπόλοιπες εξετάσεις, τι θα γίνει.
Ναι, κοιτάξτε, όπως ξέρετε, αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση καταρτίζει ένα συνολικό σχέδιο για τη σταδιακή επαναφορά στην κανονικότητα. Σε όλους τους τομείς και σε όλες τις εκφάνσεις της δημόσιας ζωής. Αυτό δεν αφορά μόνο τα σχολεία, αφορά ευρύτερα όλη τη δημόσια ζωή. Επίκυνται κάποιες συζητήσεις με τους ειδικούς, επικεφαλής της οποίας ομάδας είναι ο κύριος Τσιόδρας, με τον Πρωθυπουργό, με το Συναρμόδιο Υπουργείο, με το Υπουργείο Υγείας, προκειμένου να καταλήξουμε σε τελικές αποφάσεις που θα αφορούν όλες τις εκπαιδευτικές δομές. Προβληματιζόμαστε. Θα σας πω γιατί. Γιατί πριν μιλούσαμε με την κυρία Κοτανίδου, η οποία η γνώμη της είναι ότι δεν υπάρχει λόγος να ανοίξουν τα σχολεία, οι μικρότερες τάξεις τέλος πάντων να πάνε στο σχολείο. Γιατί ουσιαστικά η χρονιά χάθηκε. Χάθηκε. Απ' την άλλη, ακούμε τον κύριο Τσιόδρα που από ό,τι καταλαβαίνουμε λέει ότι ας ανοίξουν τα σχολεία. Εκεί καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει, αν όχι διχογνωμία, υπάρχουν πολλές γνώμες που ακούγονται στην Επιτροπή. Τελικά προς τα πού γέρνει η ζυγαριά? Κοιτάξτε, έχουμε το εξαιρετικό προνόμιο να μας συμβουλεύει μια εξαίρετη ομάδα εμπειρογνωμόνων και λοιμοξιολόγων, επικεφαλής της οποίας είναι ο κύριος Τσιόδρας. Θα περιμένουμε λοιπόν εκείνοι να συζητήσουν εκτενώς. Όπως ανακοίνωσε χθες ο κύριος Τσιόδρας, είναι μια συζήτηση που έχει ξεκινήσει και εντός της ομάδος. Της ομάδας των εμπειρογνωμόνων. Θα περιμένουμε να καταλήξουν οι ειδικοί στην εισήγησή τους. Δεν μας έχει γίνει κάποια εισήγηση αυτή τη στιγμή ακόμα. Όχι, αναφορικά με το άνοιγμα. Εμείς σας ρωτάμε, ξέρετε, γιατί η Υπουργή, το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα, σας βγάζει και από τη δύσκολη θέση. Η Υπουργός Παιδείας έχει άποψη, τη ρωτήσανε? Όχι, κοιτάξτε κύριε Χατζαπόπουλε, όχι, δεν έχω άποψη, γιατί έχω μάθει να μην μπλέκομαι σε αυτά τα οποία, στα οποία δεν έχω ειδικές γνώσεις. Δεν είμαι ούτε λοιμοξιολόγος ούτε επιδημιολόγος για να καθορίσω την πορεία της νόσου, για να μιλήσω για μεταδοτικότητα. Εσείς λέτε, για να πείτε μου κινδύνους... τι πρέπει να γίνει, να ανοίξουν ή να μην ανοίξουν. Εγώ θα προσαρμοστώ, αυτό λέτε. Γι' αυτό έχουμε τους ειδικούς. Οι ειδικοί θα μας πούνε τι ενδείκνυται σε αυτή την περίπτωση. Με βάση τους ειδικούς έχουμε πορευθεί μέχρι σήμερα και έτσι θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε. Αλίμονο, κύριε Χατζαπόπουλε, κύριε Χασαπόπουλε, αν είχαμε εμείς άποψη, εμείς θέλω να πω ως πολιτικά πρόσωπα, επειδή κάποιος είστε αρμόδια υπουργός, θα σας είπε υπουργέ, εσείς ποια είναι η γνώμη σας, να ανοίξει ή να μην ανοίξει. Κύριε Χασαπόπουλε, προφανώς υπάρχουν πολιτικές προεκτάσεις. Προφανώς και υπάρχουν. Και οι προεκτάσεις που άπτονται τη εκπαιδευτική πολιτική, τη κάλυψη τη ύλη. Εντάξει, Υπουργέ, εμείς θα δούμε σε αυτό. Κατανοητή. Εμείς ως υπεύθυνη πολιτική ηγεσία έχουμε φροντίσει για το εξής. Και θα σας το πω ευθέως. Έχουμε φροντίσει τόσο ώστε, για παράδειγμα, έχουμε ζητήσει και από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτική Πολιτική να μας πει ποια ύλη πρέπει οπωσδήποτε να καλυφθεί, προκειμένου ο μαθητής να μπορέσει να συνεχίσει την επόμενη τάξη. Βέβαια. Παράδειγμα. Άρα έχετε τα σενάρια. Τώρα που το λέτε αυτό. Τώρα που το λέτε, έχουμε διάφορα τηλεφωνήματα που λένε ότι, ας πούμε, στα ΕΠΑΛ η ύλη είναι μεγάλη και δεν έγινε περικοπή της ύλης. Και θα κληθούν τα παιδιά να δώσουν εξετάσεις σε ύλη που δεν έχουν διδαχθεί. Όχι. Έγινε περικοπή της ύλης στη βάση της διδαχθήσης ύλης μέσα στη φυσική, στη σχολική τάξη. Αυτό έγινε. Συγκεκριμένα στη βάση ακριβώς όσων μας ανέφεραν τα επιμέρους σχολεία, η ύλη που έχουν καλύψει τα επιμέρους σχολεία. Αυτή ακριβώς η ενέργεια έγινε προκειμένου να ακουφίσουμε τους μαθητές και φυσικά ό,τι δεν είχε διδαχθεί στη φυσική σχολική τάξη, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούσε να συμπεριληφθεί στην εξεταστέα ύλη. Έχετε γίνει κι εσείς δέχτης έτσι κάποιων παραπώνων ή οτιδήποτε ότι οι γονείς θα προτιμήσουν στις μικρές τάξεις να μην στείλουν τα παιδιά στο σχολείο αφού γλιτώσανε τώρα έτσι κι αλλιώς οι τάξεις, δεν υπάρχουν απουσίες, γλιτώσαν τα μαθήματα, γλιτώσαν τον κορονοϊό, σου λέει γιατί να τα στείλω σχολείο και να ανοίξουν για 10, 15, 20 μέρες. Κύριε Χασαπόλου, κοιτάξτε, έχω γίνει δέκτης πάρα πολλών μηνυμάτων. Έχω γίνει δέκτης μηνυμάτων σαν αυτό που αναφέρετε και έχω γίνει και δέκτης μηνυμάτων που μας λένε ότι θέλουμε απεγνωσμένα τα παιδιά μας να πάνε σχολεία, να επιστρέψουν σε μια κανονικότητα. Υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές απόψεις και γι' αυτό και τονίζουμε όλοι ότι πρέπει πρώτα να ακούσουμε τους ειδικούς, να μας πούνε οι ειδικοί. Ο κύριος Τσιόδρας, για παράδειγμα, είναι πάρα πολύ αισιόδοξο. Να ακούσουμε ακριβώς τι έχουν να πούνε οι ειδικοί και μετά θα ληφθούν. Νομίζω ότι έχει βαρύτητα η άποψή του. Έχουμε πολλά ερωτήματα και για τα πανεπιστήμια. Με τα πανεπιστήμια, τι θα γίνει? Κοιτάξτε, στα πανεπιστήμια, όπως και στα σχολεία βεβαίως, προχωρεί η εξαποστάσεως διδασκαλία. Πρέπει να σας πω ότι στα πανεπιστήμια η εξαποστάσεως καλύπτει το 96,35% των προπτυχιακών μαθημάτων. Θα μου πείτε, τι είναι αυτό το 3% το οποίο δεν καλύπτεται? Είναι τα κλινικά, τα εργαστηριακά. Μάλιστα. Άρα η εξαποστάσεως εκπαίδευση προχωράει πάρα πολύ καλά. Καλύπτεται ύλη, προχωράει κανονικά το εξάμεινο. Συνεπώς, και πρέπει να σας πω, και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον νομίζω, ότι υπάρχουν
τάξεις, υπάρχουν αμφιθέατρα, συγγνώμη, και μαθήματα, στα οποία είναι μεγαλύτερη η συμμετοχή των φοιτητών στην εξαποστάσεως εκπαίδευση από ό,τι στη διαζώσεις, στα αμφιθέατρα δηλαδή. Ναι. Βέβαια. Οπότε αυτό γιατί είναι πιο εύκολο να... αυτό. Είναι κάτι το οποίο δεν το είχαμε ανακαλύψει. Τώρα το ανακαλύπτουμε όπως γίνεται στο εξωτερικό. Πάντως μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους. Λέτε αυτό. Προχωράει εξαιρετικά. Πιστεύω έχουμε διαμηνήσει σε όλους τόνους ότι το εξάμεινο δεν θα χαθεί. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε και στα πανεπιστήμια τις οδηγίες των ειδικών για το πώς θα γίνουν οι εξετάσεις. Δηλαδή, αν πρέπει να ληφθεί κάποια μέρημνα, όπως και στις πανελλαδικές αντίστοιχα, για τη διενέργεια Υπουργέ, των εξετάσεων. Διαβάζω εδώ στις εφημερίδες τα νέα συγκεκριμένα για τις 19 σημεία αλλαγές στα σχολεία και στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ενδεικτικά. Αγγλικά στο νηπιαγωγείο. Επιστροφή των λατινικών. Αυτό σας λέω από κάτω προς τα πάνω, βλέπετε. Ναι. Από κάτω προς τα καλό πάνω και αυτό. Όχι με τις πανελλαδικές. Εντάξει. Διαβάζω εδώ, θα υπάρχουν πρότυπα και πειραματικά σχολεία. Ο σχεδιασμός αυτή τη στιγμή, και το λέω με την επιφύλαξη του κορονοϊού, αλλά ο σχεδιασμός αυτή τη στιγμή είναι για λειτουργία 24 προτύπων και 38 πειραματικών από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και για περισσότερα από το Σεπτέμβριο του 2021. Τα δημοτικά. Επίσης, τα πρότυπα είναι γυμνάσια και λύκεια, τα πειραματικά μπορεί να είναι και δημοτικά. Μάλιστα. Επίσης, μια σημαντική καινοτομία είναι η εισαγωγή των νέων θεματικών στο υποχρεωτικό ορολόγιο πρόγραμμα. Τι είναι οι νέες θεματικές? Ας πούμε, εθελοντισμός, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, ρομποτική, επιχειρηματικότητα, πρόληψη και προφύλαξη από φυσικές καταστροφές. Όλες αυτές οι θεματικές που σκοπεύουν να στοχεύουν στο να καλλιεργήσουν νέες δεξιότητες στα παιδιά μας, μπαίνουν στο υποχρεωτικό ορολόγιο από πρόγραμμα. Τάξη, διευρύνουμε το σχολείο. Από το νηπιαγωγείο, κύριε Χασαπόπουλε. Από το νηπιαγωγείο. Διευρύνουμε τους ορίζοντες των μαθητών, καλλιεργούμε νέες δεξιότητες που θα τους είναι πάρα πολύ χρήσιμες στο μέλλον. Επίσης, εξεταζόμενα μαθήματα βλέπω. Ενισχύουμε, θα σας πω, ψηφιακές δεξιότητες, ξένες γλώσσες, πληροφορική. Ξεκινάμε την αξιολόγηση. Αξιολόγηση σχολικής μονάδας σε πρώτη φάση και αμέσως μετά αξιολόγηση εκπαιδευτικών. Κάνουμε ειδικές ρυθμίσεις για την κάλυψη των κενών στα σχολεία. Παράδειγμα, διπλή μοριοδότηση για όσους εκπαιδευτικούς υπηρετούν σε δυσπρόσιτα σχολεία. Για να μην έχουμε τα φαινόμενα του παρελθόντος, όπου είχαμε κενά στην αρχή του σχολικού έτους. Σε αυτό που λέτε, γιατί το έχουμε συναντήσει, όλο αυτό το πρόγραμμα θα ισχύει και για σχολεία που μπορεί να βρίσκονται σε νησιά απομακρυσμένα, όπου είναι ένας μαθητής. Οι ρυθμίσεις, βεβαίως, οι ρυθμίσεις για τα δυσπρόσιτα ισχύουν σε όλη την Ελλάδα, όλες τις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί δυσπρόσιτες και θα υπάρχει διπλή μοριοδότηση, όπως επίσης υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για να καλύπτονται πρώτα, κατά προτεραιότητα, τα κενά στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Αυτή να είναι η πρώτη προτεραιότητα όταν καλύπτονται ακριβώς κενά με αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Και, και να σας πω και κάτι τώρα, με αυτή την ιστορία που έχει γίνει με την τηλεεκπαίδευση, υπάρχουν πολλοί που λένε, μέχρι τώρα το κράτος δεν μπορούσε να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες που είναι σε νησιά, σε απομακρυσμένες περιοχές, για να στείλει εκεί δασκάλους ή, εν πάση περιπτώσει, καθηγητές που κάνουν λίγες ώρες. Με την τηλεεκπαίδευση αυτό μπορεί να γίνει και να εφαρμοστεί. Γιατί δηλαδή το παιδί δεν μπορεί σε ορισμένα μαθήματα να κάνει ορισμένα με την τηλεεκπαίδευση και πρέπει να πάει ένας καθηγητής με λίγες ώρες κάπου απομακρυσμένα που δεν μπορούσε ούτε να μείνει, ούτε να συντηρηθεί. Επειδή αναφέρεστε στην εκπαίδευση, κύριε Χασαπόπουλε, θα ήθελα να πω το εξής. Ξέρετε, κληθήκαμε σε λίγες μέρες να μεταφέρουμε επί της ουσίας όλη τη διαζώσης διδασκαλία σε διαδικτυακές πλατφόρμες. Ναι. Και ήταν ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Εγώ δεν το κρύβω. Είχε μεγάλες δυσκολίες, είχαμε προβλήματα. Στην αρχή δεν λειτουργούσε τίποτα, Υπουργέ. Τα ξεπεράσαμε όμως όλα και τα ξεπεράσαμε χάρη στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι πραγματικά έβαλαν πλάτη, δούλεψαν νύχθη ημερών, προετοίμαζαν παρουσιάσεις επί παρουσιάσεων, προκειμένου ακριβώς να ανταποκριθούν σε αυτά τα νέα δεδομένα. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κεκτημένο της εκπαιδευτικής κοινότητας, σε όλες τις βαθμίδες. Από το σχολείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, στο πανεπιστήμιο, στα δημόσια, ΙΕΚ, σε όλες τις δομές της εκπαίδευσης, είναι ένα πολύ μεγάλο κεκτημένο πάνω στο οποίο πρέπει να χτίσουμε μέσα σε λίγες ημέρες και εβδομάδες γίνανε άλματα που δεν έχουν γίνει χρόνια. Και αυτό οφείλεται στην τεράστια προσπάθεια. Αυτό είναι ένα ερώτημα, γιατί δεν είχαν γίνει χρόνια. Είμαστε στο 2020, αλλά ξέρετε, είναι μια άλλη φορά. Καμιά φορά όμως χρειάζεται κανείς και ένα εφαλτήριο. Χρειάζεται κανείς ένα γεγονός το οποίο να μας δώσει μια ιδιαίτερη όθηση. Ας δούμε και τα θετικά και τις σημαντικές δυνατότητες που ανοίχθηκαν και μας δώσαν την ευκαιρία να πάμε μπροστά. Να πάμε λιγάκι τώρα να μας πείτε για το τι αλλάζει με το νέο νομοσχέδιο ξανά στις εξετάσεις, γιατί από ό,τι βλέπω αυξάνονται τα μαθήματα,
Θα βάλετε τράπεζα θεμάτων στο Λύκειο. Κοιτάξτε, κοιτάξτε, αναφορικά με τα μαθήματα. Μέχρι το 2014, θυμίζω, ήταν 14 μαθήματα στο γυμνάσιο εξεταζόμενα. Τώρα θα είμαστε στα 7. Στα μισά δηλαδή. Ναι. Άρα μιλάμε για 7 μαθήματα. Επίσης, η Τράπεζα Θεμάτων. Κοιτάξτε, η Τράπεζα Θεμάτων θα ξεκινήσει πιλωτικά στην πρώτη Λυκείου από την ερχόμενη σχολική χρονιά, προκειμένου να χτίσουμε πάνω στην εμπειρία του παρελθόντος. Είναι ένα σύστημα το οποίο διασφαλίζει έναν ενιαίο βαθμό δυσκολίας, έχει διαβαθμίσεις. Άρα υπάρχει ένας μεγαλύτερος έλεγχος της αξιολόγησης συνολικής του μαθητή και της όλης διαδικασίας στο σχολείο. Είναι μια διαδικασία λοιπόν που θα ξεκινήσει πιλωτικά στην πρώτη Λυκείου, θα είναι ανοιχτή, δηλαδή τα θέματα θα είναι γνωστά, θα είναι χιλιάδες θέματα, πολύ μεγάλος αριθμός, και θα είναι διαβαθμισμένα καταρχήν με δύο βαθμούς δυσκολίας, προκειμένου ακριβώς με καθαρή κατάταξη μεταξύ των δύο, προκειμένου ακριβώς να ξεπηρετεί την εκπαιδευτική κοινότητα. Από ό,τι διαβάζω εδώ, θα έχει και νέες κατευθύνσεις, ανθρωπιστικές σπουδές, θετικές σπουδές και σπουδές υγείας, καθώς και σπουδές οικονομίας και πληροφορικής. Ναι, κοιτάξτε, είναι τρεις οι ομάδες προσανατολισμού, δεν αλλάζει πολύ η επιτουσίας. Και όλο αυτό γίνεται για μια ορθολογικότερη και πιο αποτελεσματική οργάνωση του προγράμματος. Με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, τι θα γίνει με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών? Έχουμε ήδη ξεκινήσει αξιολόγηση σχολικής μονάδας, θεσμοθετείται με αυτό το νομοσχέδιο. Ξεκινάει από Σεπτέμβριο του 20 και από Σεπτέμβριο του 20 ξεκινάει και το προεδρικό διάταγμα για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Να δούμε αν θα προχωρήσει αυτό. Η οποία θα γίνει μετά από σημαντική διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους. Επίσης, κάτι που δεν διάβασα, μια που λέτε ότι αφορά όλη την παιδεία. Εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Θέλουν να έρθουν από το εξωτερικό. Όχι όλη την παιδεία, κύριε Χατζηπασούλη. Το νομοσχέδιο, θα σας πω, το νομοσχέδιο αυτό αφορά την αναβάθμιση του σχολείου. Έχει, γιατί το νομοσχέδιο για την τριτοβάθμια έπεται. Έχει όμως και κάποιες ρυθμίσεις που αφορούν συγκεκριμένα στα πανεπιστήμια που είναι επίγουσας φύσεως. Παράδειγμα, η εξωστρέφεια των πανεπιστημίων. Δίνουμε τη δυνατότητα για ξενόγλωσσα προπτυχιακά προγράμματα. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Το οποίο δηλαδή, θα μπορεί να αποφασίσει. Θέλει να έρθει τόσο κόσμο εδώ να σπουδάσει και δεν έχει ένα ξενόγλωσσο πανεπιστημία τώρα που έχουν δυνατότητα να κάνουν όχι μόνο μία γλώσσα και περισσότερα. Το ΑΠΘΙΤΑ. Και το Δημοκρίδιο έχει. Κύριε Χαζαπόπουλο, θα σας πω ότι ισχύει. Μέχρι σήμερα, με βάση τη ρύθμιση που είχε φέρει η προηγούμενη κυβέρνηση, εάν ήθελε ένα πανεπιστήμιο να κάνει ένα ξενόγλωσσο προπτυχιακό, έπρεπε αναγκαστικά να συνεργαστεί με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος. Εμείς τι λέμε? Όχι. Αυτόνομα το κάθε πανεπιστήμιο να έχει τη δυνατότητα να αποφασίζει και να δημιουργεί ένα ξενόγλωσσο προπτυχιακό. Και προσέξτε, κύριε Χασαπόπουλε, για πρώτη φορά προβλέπουμε ότι δεν θα χρειάζεται έγκριση υπουργού για αυτό το πρόγραμμα. Καμία έγκριση υπουργού. Λέγαμε άργησε πολύ αυτό, Υπουργέ. Άργησε πολύ αυτό. Τώρα που το κάνουμε, μας λέτε άργησε. Όχι, εντάξει, δεν το λέω για εσάς. Για σαν κοινωνία λέω. Λέγαμε προεκλογικά. Μεγαλύτερη ελευθερία και αυτονομία. Και αυτό ακριβώς πράττουμε. Απεμπολούμε εξουσίες που έχουμε, προκειμένου ακριβώς να δώσουμε αυτονομία στα πανεπιστήμια. Καμία έγκριση λοιπόν υπουργού, το κάθε πανεπιστήμιο να μπορεί αυτόνομα να αποφασίζει την ίδρυση ενός ξενόγλωσσου προγράμματος. Κατανοητό. Να σας κάνω εγώ τουλάχιστον μια τελευταία ερώτηση, γιατί ρωτάνε. Με τα φροντιστήρια, ξέρετε τι θα γίνει, πότε θα ανοίξουνε? Όχι, δεν υπάρχει ακόμα ελλειμμένη απόφαση. Δεν είναι μόνο τα φροντιστήρια, είναι πάρα πολλές οι εκπαιδευτικές δομές που επηρεάζονται. Πώς θα γίνουν οι εξετάσεις πανελλαδικές, πώς θα γίνουν χωρίς φροντιστήρια? Κοιτάξτε. Καταρχήν, εμάς μας ενδιαφέρουν τα σχολεία. Το τονίζω με την έννοια ότι η ύλη διδάσκεται στα σχολεία. Έχουμε ήδη προβεί σε μια σημαντική μείωση της ύλης. Ξαναλέω, η αναστολή των εκπαιδευτικών, της λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών αφορά μια πολύ μεγάλη γκάμα. Ναι, αλλά είναι κοινό μυστικό ότι όσα παιδιά πάνε για εξετάσεις, πάνε στα φροντιστήρια. Τώρα είναι γνωστό αυτό. Θα σας πω, προφανώς οι εξαγγελίες που θα γίνουν θα αφορούν όλες τις εκπαιδευτικές δομές, δηλαδή σιγά σιγά θα εξετυλιχθεί ένα σχέδιο για το πώς όλες οι δομές εκπαίδευσης, όλες οι δομές που παρέχουν συγκεκριμένο εκπαιδευτικό έργο, πώς όλες αυτές σιγά σιγά θα επανέλθουν σταδιακά σε μια κανονικότητα. Δεν έχει αυτή τη στιγμή κάποια ημερομηνία να σας πούμε, αλλά ο Μάιος μήνας είναι ο μήνας της επιστροφής σιγά σιγά στην κανονικότητα. Ωραία. Ευχαριστούμε, Υπουργέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε την άλλη φορά που θα μιλήσουμε να έχετε και ημερομηνίες να πούμε πιο συγκεκριμένα πράγματα. Να είστε καλά, καλή δυνάμεις. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.